Na Ines Οδυρκάδης. Μετατρέψαμε το κολοκάσι στο τρίτο προϊόν που πιστοποιεί η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρώτο πανκύπρια που λαμβάνει τη σήμαση ως πιστοποιημένο προϊόν με ονομασία προέλευσης. Καταφέραμε να κατακτήσουμε και δεύτερη βράβευση ως το καλύτερο γεωργικό προϊόν στα βραβεία Γαστρονόμος το 2015. Συνεργαστήκαμε επικοδομητικά με την ομάδα των παραγωγών μας και πετύχαμε τη για άλλους ακατόρθωτη και αδιανόητη αυτή πιστοποίηση. Βάλαμε με τα Φεστιβάλ Κολοκασιού και τις βραδιές γευσιγνωσίας Κολοκασιού το τοπικό μας προϊόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε κουζίνα, σε κάθε εστιατόριο, σε κάθε τηλεόραση και σε κάθε ξενοδοχείο. Παλέψαμε και πετύχαμε. Φτιάξαμε υποδομές αναγκαίες με βιώσιμες δε. Λάβαμε από το προηγούμενο κοινοτικό συμβούλιο σχεδιασμό για πολιτιστικό κέντρο και αλλάξαμε ριζικά το σχεδιασμό του ώστε να είναι βιώσιμο και να περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας και απασχόληση τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους. Μας κατηγόρησαν ότι παγωποιήσαμε ένα σχεδιασμένο και χρηματοδοτημένο έργο. Στα ταμεία όμως του Δήμου δεν κατατέθηκε ούτε σεντ για το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Κάτι το οποίο θα πετύχουμε με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα λάβει χρηματοδότηση από τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20, πιθανόν μέχρι και 100% χρηματοδότηση, ενώ ήδη εξοικονομείται μισό εκατομμύριο ευρώ με την αλλαγή του σχεδιασμού. Φτιάχνουμε το νέο κημητήριο. Φτιάξαμε την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη. Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια στην οδό Σπύρου Κυπριανού, το δρόμο Αγίου Αντωνίου και Αγίας Παρασκευής. Τοποθετήσαμε στέγαστρα λεωφορείο, ενημερωτικές πινακίδες. Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια στη λεωφόρο Αγίας Στέκλα, στην παραλιακή περιοχή. Ενώ συμβάλαμε στη διόρθωση των τραγικών παραλήψεων του προηγούμενου Κοινοτικού Συμβουλίου στο σχεδιασμό της κατασκευής του αποχετευτικού έργου, όπου εξοικονομήσαμε πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λάβαμε ταμεία χρεωμένα με έλλειμμα μισού εκατομμυρίου και παραδίδουμε το 2016 πλεόνασμα 300.000 ευρώ. Λάβαμε δάνεια 400.000 ευρώ και τα εξοφλούμε τον επόμενο χρόνο. Λάβαμε ανοργάνωτη υπηρεσία του Δήμου, η οποία δεν διέθετε ούτε λογιστήριο και παραδίδουμε ένα Δήμο πρότυπο στην υπηρεσία και στην εξυπηρέτηση του Δημότη. Γιώργο, δεν το παραδίδουμε, το συνεχίζουμε. Δημιουργήσαμε δύο νέες παραλίες και αναμορφώσαμε την παραλία Αγίας Θέκλας, φτιάχνοντας κτίρια υπηρεσιών για λουόμενους με μόλις 420.000 ευρώ. Μας κατηγόρησαν για την τοποθέτηση βράχος της παραλίας, τακτική η οποία ακολουθήθηκε ως προσωρινή και οικονομική λύση στην προστασία της άμμου και την παραμονή της στην παραλία μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της παραλιακής περιοχής την οποία ξεκινήσαμε. Βράχοι τους οποίους οι προκάτοχοι μας χρησιμοποιούσαν για να περιφράξουν ακόμη και την παραλία της Αγίας Θέκλας για όσους θυμούνται. Μετατρέψαμε την Αγία Θέκλα, το παλιό περίπτερο, σε ένα πολυδιαφημισμένο παραλιακό εστιατόριο, εξοικονομώντας 650 ολόκληρες χιλιάδες από το σχέδιο του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου με την ίδια πληρότητα και με το σημερινό αποτέλεσμα που το κατατάσσει ανάμεσα στα ωραιότερα παραλιακά εστιατόρια της χώρας μας.